Τι εξελίξει, όπω είναι φυσικό, παρακολουθεί στενά και η χώρα μα μετά την επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Συνεδριάζει εκτάκτο το απόγευμα το Κισεα. Ενώ στην Αθήνα επιστρέφει από τι Ηνωμένε Πολιτείε λόγω των έκτακτων συνθήκων ο Υπουργό Άμυνα, ο Νίκο Δένδια. Πάμε στην Εφη Κουτσοκώστα, που θα μα πει περισσότερα. Έφη. Ε, ακριβώς Ακριβώ, Ματίνα, και στην Αθήνα υπάρχει αυξημένη ανησυχία αλλά και επαγρύπνηση μετά τι τελευταίε εξελίξει με τη σοβαρή ε, κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Όπω είπε, συνεδριάζει εκτάκτο το Κισέα σήμερα το απόγευμα στι 6 υπό τον Πρωθυπουργό. Γι' αυτό το λόγο και για να συμμετάσχει στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνική Ασφάλεια, επιστρέφει εσπευσμένα από τι ΗΠΑ ο Νίκο Δένδια. Ενώ νωρίτερα το Υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωσή του ε, καταδίκασε απερίφραστα εκ μέρου τη ελληνική κυβέρνηση την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, που χαρακτήρισε μάλιστα ω μια σοβαρή επιδείνωση σε μια επιβαρημένη, ήδη επιβαρημένη κατάσταση στην περιοχή. Ενώ και ο ίδιο ο Πρωθυπουργό, στην ανάρτησή του με την εβδομαδιαία ανασκόπηση στο Facebook, αναφέρθηκε στι τελευταίε εξελίξει, λέγοντα συγκεκριμένα ότι θέλω να ξεκινήσω με την ξεκάθαρη, απερίφραστη καταδίκη τη ελληνική κυβέρνηση και μου προσωπικά απέναντι στη χθεσινοβραδινή επίθεση του Ιράν προ το Ισραήλ. Πρόκειται για εξαιρετικά δυσάρεστε και πολύ ανησυχητικέ εξελίξει που πυροδοτούν. Μια νέα ανάφλεξη στην ευρύτερη γειτονιά μα και φυσικά στη Μέση Ανατολή. Το ΚΙΣΕΑ θα συνεδριάσει εκτάκτο το απόγευμα για να αξιολογήσουμε τα δεδομένα τη κατάσταση και να δηλώσουμε με κάθε τρόπο τη στήριξή μα σε κάθε προσπάθεια εκτόνωση τη νέα ένταση. Να σου πω Ματίνα, ότι φυσικά Μάλ. και ο Πρωθυπουργό αλλά και οι διπλωμάτε βρίσκονται σε επαφή και με του Ευρωπαίου εταίρου προκειμένου να συντονίσουν τι πράξει του και τι δραστηριότητέ του αλλά και να αξιολογήσουν από κοινού τη νέα κατάσταση όπω διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή. Την οποία και θα εξετάσουν και στην απογευματινή συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εφικούτσο Κώστα.